Ποιο έκανε λοιπόν το χρηματιστήριο ενέργεια. Ποιο ξεπούλησε τη δημόσια περιουσία. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, το τρίτο μνημόνιο ψήφισαν και οι 222, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ξεπούλησαν ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Λίγε ημέρε πριν από τι κάλπε στην πόλη τη Καβάλα, βρέθηκε ο πρόεδρο τη ελληνική λύση, Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίο εξαπέλυσε δρυμία κριτική και επίθεση κατά τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ και του Πασόκ που τις τελευταίες μέρες κλιμακώνουν μόνο και μόνο για να συσπυρώσουν το κομματικό τους πελατολόγιο ακροατήριο. Χθε λοιπόν συνέβη το εξή αμίμητο. Εξεφράστη ένας κύριος στο Sky, δεν θα πω το όνομά του καν. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει σε αυτή τη χώρα, αρκεί να μην ξεπερνάει τις κόκκινες γραμμές, υπό οποία προεκλογικά κάποιοι δείχνουν νερό στο μήλο της ψευτοαντιπαράθεσης. Ελέγχθη λοιπόν για σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τις τρομοκρατικές ομάδες ήδη 17 Νοέμβρη. Θεωρώ ότι όλα αυτά γίνονται σκηνοθετημένα από τα δύο μεγάλα κόμματα. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία και γίνονται σκηνοθετημένα γιατί δεν διαφωνούν σε τίποτα όσον αφορά τα μείζωνα ζητήματα, αδιαφωνούν στα ελάστοντα. Από χθε λοιπόν βλέπουμε μια αντιπαράθεση για το ποιο κάνει παρέα με τρομοκράτε, ποιο δεν κάνει παρέα με τρομοκράτε, ποιο είναι ο τρομοκράτη, ποιο δεν είναι ο τρομοκράτη. Εμεί ω ελληνική λύση έχουμε να πούμε ότι τρομοκράτε είναι τα τρία μεγάλα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν και ουσιαστικά πτώχευσαν τη χώρα και σήμερα ο ελληνικό λαό πελαγωμένο και θα έλεγα κυριολεκτικά κονορτιοποιημένο στα εισοδήματά του και όχι μόνο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν πολλέ συμπτώσει περίεργε. Μέχρι χθε ο κύριο Δέμβια είχε ξεχάσει την Ανκλώσ είχε ξεχάσει τη σύμβαση των θαλασσών, μα έλεγαν για χάγη, ξαφνικά τη θυμήθηκε σήμερα. Η δική έκανε στο νερό και την ιδιωτικοποίησή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο το 2016 με δικό του νόμο έκανε ιδιωτικό το νερό, ιδιωτική τη ΔΕΗ, έκοψε τη ΔΕΗ και αργότερα έκανε το χρηματιστήριο ενέργεια. Δηλαδή όλα αυτά δείχνουν ότι πραγματικά κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και τον κοροϊδεύουν όχι γιατί το κάνουν από δόλο, αλλά απευθύνονται, το επαναλαμβάνω, σε ανθρώπου οι οποίοι δεν σκέφτονται. Μάλιστα, μίλησε και για την ενεργειακή κρίση. Αυτό που μα ενοχλεί περισσότερο ως ελληνική λύση είναι ότι δεν μα άκουσαν το 20. Από το 20 φωνάζουμε ότι έρχεται ενεργειακή κρίση, έρχεται πείνα, έρχεται πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, δεν παράγουμε τίποτα, δεν στηρίζουμε τον αγρότη, δεν στηρίζουμε τον κτηνοτρόφο, δεν στηρίζουμε τον αλία, παραστηρίζουμε τα παράσιτα τη χώρα. Αυτού του τύπου, του αεριτζίδε που αποκαλώ εγώ στην Αθήνα, του γνωστού ολιγάρχε, καναλάρχε και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι παρασιτικά κρατικά ζουν από το Ταμείο Ανάκαμψη και δυστυχώ δεν επενδύουν στη χώρα μα. Όταν δίνω δισεκατομμύρια ευρώ σε ανεμογεννήτριε και φουρφουράκια για τα οποία συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε παραγωγικέ επενδύσει, τότε σημαίνει πολύ απλά ότι στο έγκλημα που γίνεται στη χώρα μας συνυπεύθυνη είναι όλοι τους. Τέλος, ο κύριος Βελόπουλος είπε πως η Καβάλα και η Μακεδονία γενικότερα έχουν αδικηθεί στην εκπροσώπησή τους στα Υπουργεία από τις τελευταίες κυβερνήσεις. Πόσους υπουργού από τη Βόρεια Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Πόσους υπουργού από τη Μακεδονία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Πόσους υπουργού είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βόρεια Ελλάδα. Μα θεωρούν τριτοκοσμικού, μα θεωρούν παρακατιανού, το λέω έτσι πολύ απλά για να το καταλάβετε, όλου εμά στην επαρχία. Αυτοί οι 40.000 κάτοικοι των Αθηνών δεν είναι Αθηναίοι, τα τροκτικά όπω αποκαλώ, που λιμένονται το δημόσιο πλούτο όλη τη Ελλάδο. Και μόνο ότι δεν εκπροσωπείται η Βόρεια Ελλάδα από υπουργό, λέει κάτι πολύ απλό. Ότι απαξιώνουν τη Βόρεια Ελλάδα. Και επειδή η ελληνική λύση έχει έδρα τη Βόρεια Ελλάδα και ο πρόεδρο είναι Μακεδόνα θα εκδικηθεί η Βόρεια Ελλάδα την απαξία με την οποία της συμπεριφέρεται η Αθήνα. Το κράτο του Κολονακίου. Το κράτο των 40.000 τροκτικών τη χώρα. Δεν αναφέρομαι σε όλου του Αθηναίους, γιατί και αυτοί είναι αδικημένοι. Αλλά 40.000 τροκτικά. Αυτή είναι το μεγάλο πρόβλημα τη χώρα μα. Ακούστε, εγώ όταν λέω Μακεδόνα, λέω να πονάει τη Μακεδονία. Και ο πόνος ξεκινάει από την ιστορία, τον πολιτισμό, το όνομά τη και μετά έρχονται και τα οικονομικά μεγέθη. Όταν προδίδει τη Μακεδονία, δεν μπορεί να είσαι Μακεδόνα. Είσαι κάτι άλλο. Κολέγιο Αθηνών, μαζί με τη γνωστή ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, κολέγιο Όπεσιν. Γι' αυτό όπω και οι υπόλοιποι. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Με την οτροπία του έχω. Που ξεχνούν ότι είναι Βορειλαδίτε, ότι είναι Μακεδόνε ή, εν πάση περιπτώσει, ο θείο του εδώ που ήταν κτλ. Έγινε στη συνέχεια αυτό πολιτικό. Για να ξέρουμε την ιστορία του καθενό. Βλέπετε, την ξέρω την ιστορία. Αυτά τα οικογενειακά να με ενοχλούν.